Αρχές Ιουλίου και την Κέρκυρα επισκέπτεται ο Υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουπλής. Ο ίδιος εκτιμά ότι ως το φθινόπωρο θα έχουν ξεπεραστεί τα γραφειοκρατικά εμπόδια όσον αφορά την παραχώρηση της λιμενικής ζώνης του ΝΑΟΚ στον Δήμο της Κέρκυρας. Μία εξέλιξη η οποία τελικά έγινε τέλη Δεκεμβρίου. Το 15 Ιουλίου και μια τραγική είδηση έρχεται από τους Παξούς. Μια τραγωδία που δύσκολα μπορεί κανείς να περιγράψει με λέξεις. Ταχύπλο σκάφος ανοιχτά του Μογκονησίου τραυματίζει θανάσιμα 15χρονο παιδί. Στο σκάφος που ήταν νοικιασμένο επέβαινε ένας Αμερικανός με τα τρία παιδιά του. Μια απόφαση που αποδείχθηκε μοιραία καθώς κάτω από διευκρίνησης συνθήκες. Ο 15χρονος έχασε την ισορροπία του με αποτέλεσμα να πέσει στην προπέλα και να σκοτωθεί. Η κατάσταση τώρα στην Λευκύμη και τον μήνα Ιούλιο παραμένει έκρηθμη. Οι κάτοικοι στους δρόμους, συνεχείς κινητοποιήσεις, δεν λείπουν εντάσεις μεταξύ των κατοίκων αλλά και των ΜΑΤ. Δεν λείπουν από την επικαιρότητα όμως τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και ακόμη μια φορά στα διαπόδια νησιά. Παραμένουν αποκλεισμένοι, καθώς μόνο το οποίο ο Αλέξανδρος εκτελεί τα δρομολόγια και οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι πλέον η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.